Από μια μεριά, όσο εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κομμάτων και που είναι μια συνέχεια και από άλλα πάνελ και άλλα πολλά επεισόδια. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, μην το λέτε ακούστε, αυτό. Ακούστε, σας παρακαλώ, κύριε Κερίδη, σας άκουσα και εσάς και τον κύριο Τριανταφυλλίδη, χωρίς να σας διακόψω. Ακούστε. Είναι μια κατάσταση που διαμορφώνει παράγοντες για να κρυφθεί η πραγματική ευθύνη που υπάρχει για το έγκλημα των Ντεμπών. Στείνεται σκηνικό συγκάλυψης. Και θέλουμε να τον καταγγείλουμε. Θέλουμε στον ελληνικό λαό που αυτή τη στιγμή μέσα από όλες τις κινητοποιήσεις του και την αγωνιστική του δράση το προηγούμενο διάστημα έδειξε τη διάθεσή του να μην επιτρέψει να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Απέδωσε τις ευθύνες στην πράξη και καλά κάνει ο ελληνικός λαός και βάζει στο κάδρο των ευθυνών όλους όσους κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και πρέπει να βγάλει και συμπεράσματα για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα κόμματα που κυβέρνησαν όχι μονάχα το ζήτημα των ευθυνών μιας διαχρονικής πολιτικής που ένας έκοβε και ο άλλος έραβε για να φτάσουμε πάνω σε αυτό το έγκλημα που συμβαίνει στους σιδηρόδρομους σήμερα αλλά κυρίως και για την πορεία από εδώ και πέρα. Γιατί κοιτάξτε, ο σιδηρόδρομος μπορεί να ξεκινάει σήμερα Τετάρτη, αλλά όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στο έγκλημα των Ντεμπών είναι παρόντες και κυρίως είναι η πολιτική της απελευθέρωσης, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού που κρατάει τεμαχισμένο το σιδηρόδρομο σε άλλους υποδομές, σε άλλους το συγκοινωνιακό έργο, σε άλλους η ευθύνη για το προσωπικό, τους όρους που δουλεύουν, τις συμβάσεις τους κτλ. Και πριν, κύριε Ράδο, είναι ακριβώς οι παράγοντες. Μάζευε 10 δις χρέος. Ορίστε. Πριν γίνουν όλα αυτά, μάζευε 10 δις χρέος. Το οποίο επομίστη ο ελληνικός λαός, προσθέθηκε στο χρέος που πληρώνει ο ελληνικός λαός το δυσβάστακτο, αυτό και ταυτόχρονα παχυλές, πώς το λένε, επιδοτήσεις στη Hellenic Train για να κάνει την άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, επιδοτήσεις που ήταν και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επαναδιαπραγματεύτηκε και έδωσε ακόμα περισσότερες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα υπάρχει μία κατάσταση η οποία λέει ότι ο σιδηρόδρομος θα είναι επισφαλής ακριβώς και επικίνδυνος για το επιβατικό κοινό και θα φτιαχτεί ένα σιδηρόδρομος που πιθανά θα εξασφαλίζει αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης προηγούμενα και δεν πρέπει να περάσει έτσι, ότι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής οι εμπορευματικές μεταφορές μέσω του σιδηρόδρομου παίρνουν προτεραιότητα, γιατί είναι εκφρασμένη η θέληση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων που επενδύουν αυτή την περίοδο και τα προηγούμενα χρόνια στον Πειραιά, που θα θέλαν πράγματι ένα σιδηρόδρομο που να φεύγει κάθε 10 λεπτά από το λιμάνι του Πειραιά μια εμπορευματική αμαξοστοιχεία για τα σύνορα ή για τα υπόλοιπα λιμάνια, αλλά είναι η ίδια πολιτική που θεωρεί κόστος την ασφαλή επιβατική μετακίνηση και την ανάπτυξη ενός σιδηρόδρομου που θα αξιοποιούσε και θα έλυνε τις ανάγκες του κόσμου στη μετακίνηση. Σιδηρόδρομος που δεν εξασφαλίζει ενότητα μέσων υποδομών, σιδηροδρομικό δίκτυο ασφαλές, σύγχρονο, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της εθνικής για την ασφάλεια, που δεν εξασφαλίζει εργαζόμενους σε όλες τις ειδικότητες, υψηλά καταρτισμένους, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, με ανθρώπινο ωράριο και όχι με συλλογική σύμβαση που κρατάει τους μηχανοδηγούς 9 μέρες συνεχόμενης εργασίας. Γιατί ακόμα, αν και αυτοί οι μηχανοδηγοί, κύριε Παπαχλημίτζο, οδηγούν ένα υπερσύγχρονο τρένο, άμα δουλεύουν 9 μέρες ερή, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας παράγοντας που ενισχύει το ανθρώπινο λάθος που μπορεί να φανεί και πολύ τραγικό σε κάποια στιγμή. Γι' αυτό και όλας, από τη θέση και στην, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα που η βάρδια δεν έχει τελειώσει. Και αυτό είναι ακούστε, το πρόβλημα. Ακούστε, ναι, αλλά εδώ υπάρχουν, δεν θα δείχνει κύριε Κερίδη ο καθένας ένα κομματάκι των ευθυνών για να χαθεί το δάσος. Όχι, εσείς δεν θέλετε να μιλήσουμε καθόλου για το κρατικό. Το δάσος των πολιτικών ευθυνών που θέλετε έχετε και εσείς, που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ εσείς κάνετε και που έχουν όλοι όσοι κυβέρνησαν και την παραπλάνηση. Τη χώρα. Εγώ. Δεν κάνουμε καμία παραπλάνηση. Εμείς θέλουμε να δείχνουμε την ενότητα των πολιτικών ευθυνών. Γιατί κοιτάξτε, πολλά είδα, λέει, την πήρε την πολιτική ευθύνη ο ένας.
ένα στην Πειραιώ, άλλο τόσο, πόσο μου αναλογεί. Ο ένα τη ζυγίζει για τη μια κυβέρνηση και ο άλλο για την άλλη. Αλλά αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη σημαίνει αλλάζω πολιτική. Λοιπόν. Αλλά αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνάνε δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν αυτή την πολιτική. Είναι πάνω στι ράγε τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλουμε να αλλάξει η πολιτική, πρέπει να πετάξουμε την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων από τα τρένα και από παντού και να ενισχυθεί το ΚΚΕ που μαζί με το λαό που αγωνίζεται και αγωνιά για το τι μέλη γενέστε είναι δυνατόν την επόμενη περίοδο να διαμορφώσουν προϋποθέσεις, να κατακτήσουν εκείνες τις δυνατότητες που είναι σήμερα δυνατόν για να ζήσουν καλύτερα, να ζήσουν αλλιώς με ασφάλεια παντού. Παντού. Μια διευκρίνηση από τον κύριο Τερατουλίδη για να κλείσουμε χρόνος, μέσα στην επειδή το ακούω, όλοι το ίδιο είστε. Θέλω πραγματικά να απευθυνθώ στην νοημοσύνη των τηλεθεατών. Είναι το ίδιο ο συνάδελφός μου, ο Αλέξανδρος Ομεϊκόπουλος, που ρωτούσε 8 μέρες πριν από το ατύχημα, ήλεγχε τον Υπουργό Καραμαλή και τον ρωτούσε για την ασφάλεια των τρένων. Δεν αναφέρομαι στις 65 ερωτήσεις που κάναμε στη διάρκεια της τετραετίας. Και το ίδιο είναι ο Υπουργός Καραμαλής που απαντούσε με αυτό τον αλαζονικό, υπερφύαλο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν κυβερνήσατε. Επιτρέψτε δεν κυβερνήσατε. Λίγο. Τι πολιτική υλοποιήσατε. Απευθύνομαι στους τηλεθεατές. Δεν πουλήσατε εσείς. Δεν πουλήσατε εσείς τον ΟΣΕ. Εσείς δεν κάνατε τη σύμβαση με την Ιταλική τους Ιταλικούς κρατικούς συνδυρόδρομους. Τι μου λέτε πόσες ερωτήσεις κάνατε. Και το ΚΚΕ έκανε και η παράταξη του ΚΚΕ. Δεν το είπα για εσάς. Είναι ευρύτερο το ζήτημα. Όλοι το ίδιο είστε.